Κωνσταντίνος Καβάφης. Τα άλογα του Αχιλλέως. Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο, που ήταν τόσο ανδρέιος και δυνατός και νέος, άρχισαν τα άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως. Η φύση στον Ιαθάνατη αγανακτούσε για του θανάτου αυτό το έργον που θωρούσε. Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακριές χέτες κουνούσαν, την γη χτυπούσαν με τα πόδια και θρηνούσαν τον Πάτροκλο που ενιώθανε άψυχο, αφανισμένο, μια σάρκα τώρα ποταπή, το πνεύμα του χαμένο, ανυπεράσπιστο, χωρίς πνοή, εις το μεγάλο τίποτε επιστραμμένο απ' την ζωή. Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων αλόγων και λυπήθη. Στου Πηλαίος τον γάμο είπε, δεν έπρεπε έτσι άσκεπτα να κάμω. Καλύτερα να μην σας δίναμε αλογά μου δυστυχισμένα. Τι γυρεύατε κιχά μου στην άθλια ανθρωπότητα που είναι το παίγνιον της μοίρας. Σεις που ουδέ ο θάνατος φυλάγει ουδέ το γύρας, πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννούν. Στα βάσανά των σας έμπλεξαν οι άνθρωποι. Όμως τα δάκρυά των για του θανάτου την παντοτινή την συμφοράν, εχήνανε τα δύο τα ζώα τα ευγενή.